Είμαι έτοιμος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα Sigma Live Hangout. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον σιναριογράφο των επιτυχιών, τον Δημήτρη Τοκαρή, ο οποίος θα μας κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, θα μας πει μερικά πράγματα που θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε στη σειρά «Επτά ουρανοί» και επίσης θα μας μιλήσει λίγο για την κυπριακή τηλεόραση, το σενάριο και πολλά άλλα πράγματα που θα μας πει σήμερα. Αγαπημένε Δημήτρη Τοκαρή, καλώς όρισες στο Sigma Live. Γεια σας και χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους όσους διαβάζουν και παρακολουθούν το Sigma Live. Αντιλαμβάνομαι, είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδων. Πολύ σωστά, ισχύει αυτό. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν πού σε βρίσκω. Βλέπω ένα πολύ ωραίο background εδώ στη συνέντευξή μας. Πού σε βρίσκουμε? Βρίσκομαι σε ένα νέο lounge bar, καφέ μπαράκι ρέστοραν το οποίο δημιουργήσαμε με ένα φίλο τον Μάριο. Βρίσκεται στην παλιά Λευκοσία. Και ουσιαστικά έχει ανοίξει μόλις χτες. Ήταν η πρώτη, την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, ήταν η πρώτη βραδιά που λειτουργήσαμε. Ήταν ίσως ένα όνειρο ζωής για μένα, ένας τέτοιος χώρος. Και νιώθω πραγματικά, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα, αλλά και ταυτόχρονα πολύ όμορφα που τελικά τα καταφέραμε και δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο. Και ευελπιστούμε ότι θα προσφέρει ωραίες στιγμές σε όσους τον επισκέπτονται. Τα σχόλια που πήραμε μέχρι τώρα ήταν πολύ θετικά. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε πάρα πολύ και θα το παλέψουμε το πράγμα. Να μας πεις και πού βρίσκεται για να μπορεί ο κόσμος που θέλει είναι να έρθει εκεί να... Είναι κοντά στο γυμνάσιο Φανερμένης. Υπάρχει ένα μικρό τζαμί ακριβώς στο πλευρό του γυμνασίου και προχωρώντας από εκεί προς το φυλάκιο της πράσινης γραμμής, στα 20 μέτρα περίπου μπορεί κάποιος να το δει. Ονομάζεται Symbols και σύμβολα δηλαδή, από την ελληνική λέξη σύμβολα. Και για μας τουλάχιστον συμβολίζει πάρα πολλά. Ελπίζουμε στην πορεία να φτάσει στο σημείο να συμβολίζει πολλά και για τον κόσμο που θα το επισκέπτεται. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία με τις ευκαιρίες για το νέο σου αυτό εγχείρημα. Είμαι σίγουρη μάλλον ότι θα πάει καλά. Βλέπω ένα πολύ όμορφο χώρο και θα το επισκεφθώ και προσωπικά σύντομα. Να κοπιάσετε. Θα μπω απευθείας στο ψητό. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους 7 ουρανούς σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία προκαλούν το μυστήριο, τέλος πάντων. Τι θα δούμε στη συνέχεια? Πείτε μας κάτι. Κοιτάξτε, η 7 ουρανή είναι μια σειρά που σε καμία περίπτωση δεν ανήκει είτε σε μένα, είτε στη σεναριακή της ομάδα, είτε στο σταθμό. Ανήκει κατά κύριο λόγο στους θεατές που την παρακολουθούν. Αυτοί σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζουν και τις εξελίξεις. Αυτοί καθορίζουν εν πολύ στο που κινείται η σειρά. Εμείς απλώς από ένα σημείο και μετά δίνουμε τους διαλόγους στο στόμα των ηθοποιών και των χαρακτήρων που εξαρκώνουν οι ηθοποιοί, αλλά μέχρι εκεί. Νιώθω ότι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η σειρά ανήκει στον κόσμο που τη βλέπει. Επομένως, ακούτε τι λέει ο κόσμος, δηλαδή βασίζεστε και σίγουρα, στα σχόλια. Θα σας πω μόνο δύο μικρά παραδείγματα, ίσως να μην είναι πολύ, ίσως να μην είναι ευρέως γνωστά, αλλά είναι, νομίζω αντικατοπτρίζουν το σκεπτικό με το οποίο βλέπουμε τη σειρά. Ο Ανδρέας Αθανασίου στη σειρά Μάριος κέρδισε πρόσφατα στη σειρά 2 εκατομμύρια στον Τζόκερ. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αντανάκλαση αυτού που του συνέβηκε στην πραγματικότητα. Δηλαδή πριν 4 χρόνια, όντως ο Ανδρέας κέρδισε 2 εκατομμύρια στον Τζόκερ. Βλέπετε, πάρα πολλές φορές απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τη ζωή και την πραγματικότητα και να την προσαρμόσουμε. Να αντιγράψουμε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή. Επίσης, έχουμε την Παπαδιά να καταλήγει σε ψυχιατρίο. Πριν μερικούς μήνες είχα βιώσει μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία, όπου μια πολύ στενή μου φίλη είχε βρεθεί σε έναν τέτοιο χώρο. Έπρεπε να την επισκεφθώ. Και ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μεγάλο βαθμό και η ιστορία με την Παπαδιά στο ψυχιατρίο έχει βασιστεί σε πραγματικά περιστατικά και δεδομένα που είχαν μπροστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γράψεις. Πρέπει να αντλείς το πλείστο των ιστοριών σου από τη ζωή δίπλα σου. Μάλιστα. Πόση ευθύνη, πόσο μεγάλη μάλλον είναι η ευθύνη των σεναριογράφων στην Κύπρο σε σχέση με το επίπεδο της τηλεόρασης? Κοιτάξτε, στην Κύπρο και την Κυπριακή τηλεόραση έχουμε το εξής. Μπορεί να γραφτεί μια όμορφη ιστορία, αλλά σίγουρα ποτέ δεν μπορούμε να περιμένουμε και να έχουμε τις προσδοκίες μιας υπερπαραγωγής. Οι προϋπολογισμοί είναι τέτοιοι που εκ των πραγμάτων περιορίζουν
και αναγκάζουν σε συμβιβασμούς. Είναι αστείο, ας πούμε, κάποιος να προσπαθεί να συγκρίνει μια κυπριακή σειρά με μια αμερικάνικη. Είναι αστείο έως θα έλεγα βλακώδες. Μια κυπριακή σειρά μπορεί να στοιχίζει 2-3-4 χιλιάδες ευρώ το επεισόδιο, μια αντίστοιχη αμερικάνικη 2-3-4 και 10 εκατομμύρια το επεισόδιο. Αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Νιώθω ότι το παλεύουμε και νιώθω ότι η κυπριακή τηλεόραση έκανε μεγάλα άλματα και μεγάλη πρόοδο για τα δεδομένα πάντοτε με τα οποία πρέπει να, μέσα στα οποία πλαίσια πρέπει να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης, έτσι. Εννοείται, εννοείται, σίγουρα. Όποιος νομίζει ότι έφτασε κάπου που δεν μπορεί να ξεπεραστεί το σημείο εκείνο, πλανάται πλάνη νυχτρά. Σίγουρα υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, αλλά βλέπω νέα παιδιά να έρχονται στον χώρο, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί, οι οποίοι όλοι έχουν τεράστια όρεξη και πάρα πολλά να προσφέρουν. Οπότε σε αυτούς βασίζομαι για να δούμε ακόμη καλύτερες στιγμές στην κυπριακή τηλεόραση. Από αυτούς τους ηθοποιούς που αναφέρετε τώρα, υπάρχει κάποιος τον οποίο ξεχωρίζετε εσείς? Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία ξεχωρίζω. Με κάποια από αυτά έτυχε να συνεργάζομαι, με κάποια όχι ακόμη. Αλλά σίγουρα νιώθω ότι η νέα φουρνιά ηθοποιών στην Κύπρο έχει να δώσει πάρα πολλά και θα πάρει και την τηλεόραση και το θέατρο ένα βήμα παραπέρα. Μάλιστα. Θέλω να αναφέρω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο επιπατειώτη και εσείς ακούτε τι έχει να πει ο κόσμος για τη δουλειά σας και πάνω σε αυτό πολλές φορές κάνετε τις αλλάζετε λίγο το σενάριο από αυτό που έχω αντιληφθεί. Όταν αντιδρούν οι τηλεθεατές, κάτι που έχει γίνει και πρόσφατα σε ένα επεισόδιο, ναι, σε μια ιστορία μάλλον. Αντιλαμβάνομαι το σημείο στο οποίο... Θέλω να ρωτήσω, η απορία μου είναι όχι, δεν είναι συγκεκριμένα γι' αυτό, είναι αν εσείς ως Δημήτρης Στοκαρής τα παίρνετε προσωπικά ή κρατάτε μια απόσταση και βλέπετε εντελώς επαγγελματικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν τα παίρνω προσωπικά ή αν τα παίρνω στο κρανίο ή αν απλώς χαμογελώ. Κοιτάξτε, συνήθως απλώς χαμογελώ. Παρόλο που μερικές φορές δέχτηκα κάποια χτυπήματα τα οποία ήταν πολύ κάτω από τη μέση, ας πούμε στην όλη ιστορία με τον γκέι ζευγάρι που εμφανίστηκε στη σειρά, εγώ μετά που είχα κάποια παράπονα έντονα, έγραψα στο Facebook «Απολογούμε αν τυχόν στενοχώρεσα κάποιος». Δεν έγραψα «Απολογούμε που εμφάνισαν γκέι ζευγάρι». Όπως κάποιοι έντεχνα άφησαν να εννοηθεί ώστε να βρουν τρόπο να με χτυπήσουν. Χαμογέλασα παρόλο που όλη η πολεμική που μου ασκήθηκε βασίστηκε σε ένα τεράστιο ψέμα. Δεν πειράζει. Νομίζω ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής και ο κόσμος ξέρει και εμένα και τη δουλειά μου και εμπιστεύομαι την κρίση μου. Σίγουρα έχω κάνει και λάθη και ποιος δεν έχει κάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο. Νιώθω ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό χειρίστηκα την ιστορία με τον κ. Ζευγάρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να θίξω και χωρίς να προσβάλλω κανένα. Τα επεισόδια που είχαν προγραμματιστεί ήταν σύνολο 20 και τόσα προβλήθηκαν τελικά. Δεν άλλαξε τίποτε από το σχεδιασμό που είχαμε κάνει. Και νομίζω ότι όσοι άντεξαν και παρακολούθησαν την εξέλιξη εκείνης της ιστορίας μέχρι το τέλος, κατάλαβαν ότι πραγματικά το δουλέψαμε πολύ και βγάλαμε πολύ προσεγμένα την ιστορία εκείνη προς τα έξω. Στο κάτω-κάτω, όπως λέτε και εσείς ο ίδιος, ο κάθε τηλεθεατής μπορεί να κρίνει μια ιστορία με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, είναι και υποκειμενικό το θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι σεβαστό. Καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει. Ποτέ δεν μπορείς να ικανοποιήσεις όρους, ούτε πρέπει να είναι αυτή η πρόθεση. Πρέπει εκεί που μπορείς ή νιώθεις ότι έχεις να στείλεις κάποιο σωστό μήνυμα, να το παλεύεις και να το προσπαθείς. Από εκεί και πέρα, σε τι βαθμό το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα, αυτό και πάλι αναπόκειται στην κρίση του κάθε τηλεθεατή να το αποφασίσει. Ζηλεύετε την επιτυχία των άλλων, των συναδελφών σας? Νομίζω ότι όλοι όσοι εργάζονται στις διάφορες σειρές, σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ή συνεργάστηκαν μαζί μου, ή υπήρξαν βοηθοί μου, ή κάποιοι από αυτούς δάσκαλοι μου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχω φιλικές σχέσεις με όλους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που με πήραν από ανταγωνιστική σειρά για να τους συμβουλεύσω σε κάποια θέματα της ιστορίας τους. Κάτι το οποίο φυσικά έπραξα με μεγάλη μου χαρά. Θα είναι ψεύτης εκείνος που θα πει ότι δεν θέλει να δει τη σειρά που επιμελείται να πηγαίνει καλά ή καλύτερα από τις άλλες. Θέλω να πω όμως, γίνεστε ανταγωνιστικός. Αλλά
αλλά νομίζω είναι λίγο αρρωστημένο να νιώθει κάποιος άσχημα με την επιτυχία που έχει κάποιος άνθρωπος δίπλα του. Υπάρχει χώρος για πολλούς. Γι' αυτό δεν πρέπει να κανιβαλίζομαι. Θεωρώ πολύ αρρωστημένο πράγμα αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει δυστυχώς στην Κύπρο, να μην μπορούμε να συγχωρέσουμε την επιτυχία του δίπλα μας. Και ειδικά ο χώρος της τηλεόρασης είναι ένας χώρος ο οποίος δεν συγχωρεί εύκολα την επιτυχία. Συγχωρεί την μετριότητα, συγχωρεί την αταλαντοσύνη, συγχωρεί τα πάντα. Την επιτυχία δύσκολα τη συγχωρεί. Δυστυχώς. Μια και αναφέρατε τη λέξη επιτυχία, θέλω να μιλήσω για λίγο. Είναι πολύ και υποκειμενικό φυσικά να το διευκρινίσουμε αυτό. Επιτυχία δεν είναι... μεταφράζεται κατά ανάγκη με τα νούμερα τηλεθέασης. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Έχει αποδειχθεί αυτό. Εγώ έχω παρακολουθήσει σειρά η οποία δεν είχε πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση και θεωρώ ότι είναι μία από τις. Δεν θα πω ποια είναι. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες που έχω δει. Δηλαδή δεν είναι πάντα αυτά τα δύο μαζί. Δεν είναι αλληλένδετα. Σίγουρα. Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Αναφέρατε τη λέξη επιτυχία και εγώ θυμήθηκα αμέσως τη σειρά σε φόντο κόκκινο. Αυτό που με ρωτήσανε τηλεθεατές, αγαπημένοι φανατικοί της σειράς, είναι γιατί δεν προχωρήσατε στον πέμπτο κύκλο, σε πέμπτο κύκλο της σειράς. Νομίζω ότι, ξέρετε, κάτι πρέπει να σταματά ενώ είναι ακόμη αγαπημένο από τον κόσμο. Και το φόντο νομίζω σταμάτησε εκεί που βρισκόταν ακόμη στο απόγειο και θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο. Όπως έκαναν, ας πούμε, και οι φίλοι Λόρις και Χριστιανά με την Αγία Φούξια. Σταμάτησα στη δεύτερη χρονιά. Εύκολα θα μπορούσαν να πήγαιναν και για τρίτη. Προτίμησαν να σταματήσουν εκεί που τα πράγματα ήταν ακόμη στο απόγειό τους. Το ίδιο κάναμε και εμείς στο φόντο κοκκινό και νομίζω καλώς πράξαμε. Είναι κρίμα για μια σειρά που έχει διαγράψει, όταν έχει διαγράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία, να τελειώνει με έναν τρόπο του στυλ, να λέει ο τηλεθεατής, μα ακόμη να τελειώσει αυτό το πράγμα, μα ακόμη το συνεχίζεται. Είναι πολύ όμορφο να τελειώνει και να λέει ο τηλεθεατής, α, θα μπορούσε να πάει ακόμη λίγο. Αυτό ή νομίζω... να του δώσει την ευκαιρία να σκεφτεί διαφορετικά το τέλος, ίσως. Σίγουρα. Μα πάντα προσπαθώ, σε όσες σειρές επιβεβαιώθηκα, το τέλος να αφήνεται και λίγο στη φαντασία του θεατή. Να το φτιάχνει ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με την δική του φαντασία. Εξάλλου επιμένω και επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον όσες σειρές επιβεβαιώθηκα εγώ, θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι ανήκουν πρώτη στάση στους τηλεθεατές τους και μετά σε μένα. Ξέρω ότι δίνεται περισσότερη σημασία στην ποιότητα των παραγωγών σας, όμως θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η πιο μεγάλη σας επιτυχία. Δηλαδή το επεισόδιο που έχει φτάσει πιο ψηλά σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση. Εντάξτε, αν μιλάμε για τηλεθέαση, ήταν ένα επεισόδιο στο τέλος της δεύτερης χρονιάς των Τάκων, το οποίο νομίζω ακούμπησε το 67%. Ήταν ένα πρωτοφανές νούμερο τηλεθέασης. Θυμάστε ποια ήταν η υπόθεση του επεισοδίου? Ήταν νομίζω ο γάμος του Πάμπου Φτιακουρή και της Πέννης Τάκου, κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα επαναλαμβάνω, ποτέ δεν πρέπει να συγχύζουμε τα νούμερα τηλεθέασης με το τι είναι ακριβώς επιτυχία. Σίγουρα η Τάκη ήταν μια πολύ αγαπημένη σειρά, μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ, μια πολύ απλή κωμωδία με πολύ λίγους ηθοποιούς. Για κάποιο λόγο μπήκε πάρα πολύ μέσα στον κόσμο, πέρασε πάρα πολύ μέσα στον κόσμο. Πέρασα πολύ όμορφες στιγμές την εποχή εκείνη, αλλά νομίζω ότι η κάθε σειρά που επιμιλήθηκα, είτε ήταν η Τάκη, ο Υποδήλατο, ο Φόντο Κόκκινο, τώρα οι 7 Ουρανοί, δένομαι με αυτές τις σειρές, με τους χαρακτήρες και το παλεύω στο βαθμό που μπορώ με τα μέσα που διαθέτουμε να δίνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πάρα πολλές ατέλειες, το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, πολλούς συμβιβασμούς εκ των πραγμάτων. Μερικές φορές ο χρόνος δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε ότι για να βγαίνει ένα επεισόδιο την ημέρα στον αέρα, να γραφτεί, να κινηματογραφηθεί, να ερμηνευθεί, να γίνει μοντάζ και να βγει στον αέρα, αντιλαμβάνεστε με τι ταχύτητες γίνονται τα πάντα. Είναι σχεδόν σαν να γράφετε ένα βιβλίο την ημέρα και αυτό το βιβλίο να πρέπει να οπτικοποιηθεί για να βγει στον αέρα. Οι ταχύτητες με τις οποίες κινούμαστε μερικές φορές είναι απάνθρωπες και πολλές φορές κάνουμε κάτι και μετά σκεφτόμαστε. Γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να το σκεφτούμε πριν το κάνουμε. Και το παραδέχομαι, δεν είναι ντροπή. Ο χρόνος είναι αμήλικτος και μας κυνηγάει συνεχώς. Και μερικές φορές μας προλαβαίνει, μας προσπερνά και εμείς βρισκόμαστε καταεδρωμένοι να τον κυνηγάμε από πίσω. Επαναλαμβάνω, το παλεύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Ποτέ δεν θα ισχυριστώ ότι μπορούμε να κάνουμε στην Κύπρο σειρές εφάμιλες στον Αμερικανικό. Θα ήμουν βλάκας και πολύ αλαζονικός βλάκας να πω κάτι τέτοιο. Στα μέτρα των δικών μας δυνατοτήτων το παλεύουμε για να δώσουμε κάτι στον Κύπριο τηλεθεατή, το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπές.
Από τη Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε Εγώ σας σήμερα. ευχαριστώ και ό,τι Έχουμε καλύτερο κάθε σας επιτυχία στους 7 ουρανούς και συνεφαλίτες και επίσης στο προσωπικό, στο επαγγελματικό μάλλον, το δεύτερο επάγγελμα που ξεκίνησε να ασκείς πλέον, την καφετέρια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές σε όλους όσους επισκέπτονται το Sigma Live. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει. Γεια σας.